Κυρίες και κύριοι, ήταν παράληψή μου αν δεν ανέφερα την παρουσία του κυρίου Γείτονα, που τον ευχαριστούμε και εγώ θέλω, αισθάνομαι, να πω τις προσωπικά τις ευχαριστίες μας για αυτές τις... μας εξασφάλισε με τη δική του συμβολή, τη χρηματική, τις εκδηλώσεις αυτές. Και να σημειώσω επίσης την παρουσία του παλιού συμμαθητή, πρώην υπουργού και βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Ευθυμίου, που είναι στην αίθουσα εδώ και μας τιμά η παρουσία του. Καθώς και του πρώην βουλευτή Πρεβέζης του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Σπύρου Καραμούτσου. Η εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι μεγαλύτερη αυτή τη φορά. Εκτός από τον κύριο Κοσμήτωρα, τον κύριο Αγγέλου, παραβρίσκεται και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου. Παρακαλώ πολύ για το χαιρετισμό του τον Κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Θανάσιο Αγγέλου. Κύριε Αγγέλου. Ευχαριστώ τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής για την τιμή που μου έκαναν να προσφωνήσω ως Κοσμήτωρας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον ομότιμο καθηγητή των Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Γιάννη Δάλα. Αντί να αρχίσω με έναν τυπικό χαιρετισμό από το Πανεπιστήμιο, όπου υπηρέτησε ο κύριος Δάλας, ο καθηγητής Δάλας, θα προτιμήσω να μεταφέρω κάτι σαν μήνυμα, κάτι που επέχει θέση χαιρετισμού, αλλά ίσως ουσιαστικότερου χαιρετισμού. Πριν από λίγους μήνες, συνάντησα εκτός Ελλάδος μία παλαιά φοιτήτριά σας, τον καιρό που διδάσκατε στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, και μιλώντας μου, η παλαιά αυτή φοιτήτρια, για τον καθηγητή της, ξεχώρισε ιδιαίτερα τον κύριο Δάλα, τον τιμόμενο σήμερα, και με ρώτησε ποια μαθήματα διδάσκει ο κύριος Δάλας τώρα στο Πανεπιστήμιο. Έμεινα έκπληκτος. Δεν το απέδωσα σε κάποια αφηρημάδα της ή άγνοια. Πρόκειται για ένα πολύ συνετό άτομο με λαμπρή σταδιοδρομία εκτός Ελλάδος. Είπα μέσα μου ότι ο καθηγητής Δάλας πρέπει να προκάλεσε τόσο ισχυρή εντύπωση στη νεαρά τότε φοιτήτρια, ώστε να τον θεωρεί ακόμη σαν, ας πούμε, εσαΐ, μέλος του Πανεπιστημίου και μέρος σχεδόν του μύθου που έχει κάθε Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κάθε ίδρυμα. Δηλαδή κάτι σχεδόν ανεξάρτητο από τον χρόνο και τη βιολογία. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εντύπωση πρέπει να οφείλεται σε αυτό το δυνατό μείγμα, θέλετε να το πείτε, μάγμα θέλετε να το πείτε, κριτικής ποίησης και φιλολογίας, που είναι και το γοητευτικό χαρακτηριστικό του τιμόμενου και από το οποίο πάντα ωφελείται ένα πανεπιστήμιο όταν το έχει μέσα του. Και αυτό φαίνεται ακόμη και στα τεχνικά ζητήματα, θα λέγαμε, των εισαγωγικών της φιλολογίας και της ιστορίας της λογοτεχνίας. Παραδείγματος χάρη, διαβάζοντας τις περιοδολογήσεις καταγενναίες που επιχειρείται κατά καιρούς, ακόμη και σε συνεντεύξεις αν δεν κάνω λάθος, εκεί κανείς βλέπει, ακόμη και σε αυτό που, ας πούμε, έχει μια τεχνική πλευρά, βλέπει κανείς τον ποιητή και όχι μόνο τον γραμματολόγο, δηλαδή αυτό που προτείνεται ως περίοδος είναι κάτι από μέσα, όχι μόνο από μια απλή εποπτεία ενός υλικού αδιάφορου. Δεν είναι πολλοί ποιητές που μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε βέβαια πολλοί φιλόλογοι που μπορούν να το κάνουν αυτό.
είναι γνωστό ότι ο Γιάννης Δάλλας δεν στοχεύει μόνο βέβαια σε ένα πανεπιστημιακό ακροατήριο, αλλά όπως φαίνεται από όλη την πορεία του, στοχεύει με το λόγο του ευρύτερα και επίμαχα ζητήματα που πάνε πέρα από την ακρίβεια της διαπίστωσης, τη διαπιστωτική ακρίβεια ας πούμε, προς μία ζωντανή διαμόρφωση αισθητικών και ηθικών συνειδήσεων γύρω από πρόσωπα και πράγματα της ιστορίας μας και όχι μόνο, της πνευματικής ζωής μας και όχι μόνο. Αλλά ας με επιτραπεί και μια λέξη και από εμένα ως βυζαντινολόγο. Για έναν βυζαντινολόγο, τουλάχιστον σαν εμένα, που ενδιαφέρεται για τον τύπο και τις δυνατότητες του Βυζαντίου ως φαινομένου λόγου, και παρά το ότι το Βυζάντιο δεν είναι στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων, παρόλα αυτά οι αναλύσεις του κυρίου Δάλλα και οι ερμηνευτικές προοπτικές που ανοίγονται με τις μελέτες στον Καβάφη και στον Κάλβο παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμη ενδεχομένως και για έναν Βυζαντινό λόγο. Γιατί αν ο Βυζαντινός λόγος είναι μία και αυτός μία εκδοχή κλασικισμού στα ελληνικά πλαίσια και άλλη μία περίπτωση πρόσληψης υψηλής, ας με επιτραπεί σε εισαγωγικά όρος, σοφιστικής, μην ξεχνάμε ότι στο Βυζάντιο οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζονταν σοφιστές, χριστιανοί σοφιστές. Δηλαδή, μια λέξη χρησιμοποιείται πριν από την δυσφήμιση, ας πούμε, της λέξης αυτής από την νεότερη φιλοσοφία. Τότε ο λόγος αυτός είναι ανιχνεύσιμος, εντοπίσιμος, αν θέλετε, αλλά όχι μόνο στο Βυζάντιο, αλλά και δεν ξέρω νωρίτερα, πάντως σίγουρα αργότερα στον νεοελληνικό λόγο. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι ο Τιμόμενος έχει προσφέρει πολλά στην παιδεία. Είχα και εγώ την τύχη να τον γνωρίσω, νομίζω, το τελευταίο έτος που ήσασταν στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε και στον ίδιο τομέα, ακριβώς. Έχει προσφέρει πολλά στην παιδεία, στην κριτική σκέψη, στην ποιήση, και η ελπίδα μας και η ευχή μας είναι να συνεχίσει χωρίς κάματο, ανταποκρινόμενος στο μύθο που άθελά της εξέφρασε η φοιτήτριά σας. Ευχαριστώ τον κύριο Κοσμή τώρα. Θα ακολουθήσει η προβολή ενός βίντεο με θέμα «Γενέτειρα» του Γιάννη Δάλλα.